Στις εκλογές της περιφέρειας θα σταθούμε για μια ακόμη φορά, γνωρίζοντας τους υποψηφίους και όλους αυτούς που ζητούν τη δική μας την ψήφο. Τώρα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Ψυχογειό, δικηγόρο από το Ξυλόκαστρο, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στο συνδυασμό του Οδυσσέα Βουδούρη. Κύριε Ψυχογειό, καλημέρα, ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημέρα και εγώ χαίρομαι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πώς πάει ο αγώνας, πώς πάει το τρέξιμο? Πάει καλά, πάει καλά, έχει δυναμική. Και βλέπουμε στα μάτια του κόσμου ότι έχει συνειδητοποιήσει την κατάσταση και ότι επιθυμεί να επιβραβεύσει και ανθρώπους που είναι μέσα από την κοινωνία, ανθρώπους ανιδιοτελείς και ανθρώπους που να υπερασπίζονται και άλλες πολιτικές. Εσείς είστε στο συνδυασμό του Οδυσσέα Βουδούρη. Το κριτήριο συμμετοχής και επιλογής του συγκεκριμένου συνδυασμού είχε να κάνει με το κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει το συνδυασμό ή έπαιξε κάτι άλλο ρόλο? Κατά κύριο λόγο ότι ασχολούμαι με το ΣΥΡΙΖΑ αρκετά χρόνια και ότι η ένταξή μου στον χώρο αυτό δεν μου αφήνει περιθώριο να μην συμμετέχω σε κάθε μάχη και δει τη μάχη της περιφέρειας που είναι πολύ σημαντική. Επομένως το βασικό κριτήριο και το κίνητρο ήταν αυτό, να υπερασπιστούμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και για τις περιφερειακές εκλογές, σε μια βάση βέβαια που θα διευρυνθούμε και από ανθρώπους που είναι και εκτός χώρου και το ψηφοδέλτιό μας έχει τέτοιους ανθρώπους, προκειμένου να πετύχουμε τις μεγαλύτερες δυνατές συμμαχίες. Μάλιστα. Άρα το πρώτο που κρατάμε ήταν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, που ήταν πάντα για το χώρο μας και την αριστερά ένα προνομιακό πεδίο η τοπική αυτοδιοίκηση, αφού μας ενδιαφέρει και η αποκέντρωση και των υπηρεσιών και των αναγκών. Και μας ενδιαφέρει βέβαια πάρα πολύ να ξεκινήσουμε και από τη βάση της κοινωνίας, εκεί που σφυριλατείται η νοοτροπία του κόσμου. Και που εμείς επιθυμούμε να την αλλάξουμε. Στις δημοτικές, τοπικές, στις περιφερειακές εκλογές όμως δεν θα πρέπει να έχουμε μπροστά μας τα προγράμματα και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα του τόπου μας, της περιοχής μας και όχι τόσο την ατζέντα των κομμάτων? Προφανώς. Εμείς προσπαθούμε να εξειδικεύσουμε το πρόγραμμά μας και να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες, συνδιαμορφώνοντας και με τον κόσμο βέβαια. Γι' αυτό και γυρίζουμε και όλα τα χωριά και τώρα και πριν τις εκλογές. Εμείς είμαστε παρόντες και πριν, θα είμαστε και μετά. Ακούμε τον κόσμο, αφουγκραζόμαστε και το έχουμε περάσει και μέσα στο πρόγραμμά μας αναλυτικά. Δηλαδή, είναι αρκετά εξειδικευμένο και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανταποκρινόμαστε και περισσότερο στις απαιτήσεις του κόσμου. Το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα είναι ότι για τις ευρωεκλογές στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 τους διώχνουμε, κάπως έτσι. Φεύγουν, ναι. Φεύγουν. Λοιπόν, αυτό είναι το σύνθημα με το οποίο έτσι πλασάρετε εντός εισαγωγικών και τη δική σας την υποψηφιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια? Δηλαδή είναι η ανατροπή ή έχουμε να προτείνουμε κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο για την Πελοπόννησο? Αυτά νομίζω ότι συνδέονται. Από την άποψη ότι ακόμα και οι δημοτικές εκλογές έχουν ένα πολιτικό χαρακτήρα, όχι βέβαια αντίστοιχο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αλλά εκτός από τα πρόσωπα που είπαμε πριν και τις νοοτροπίες, επιβραβεύονται και η πορεία του καθενός και η πολιτική του τοποθέτηση και οι προτάσεις που έχει για τα προβλήματα. Επομένως, θεωρώ ότι και οι τρεις κάλπες που υπάρχουν, και οι δημοτικές και οι περιφερειακές και οι ευρωεκλογές, συνδέονται και με αυτόν τον τρόπο εμείς το θέτουμε έτσι. Όχι εκβιάζοντας τον κόσμο όπως άλλοι, αλλά λέγοντας ότι αυτό θα αποστείλει ένα μήνυμα που θα λέει ότι μέχρι εδώ. Και ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και εμείς, σαν ενδεχόμενη κυβέρνηση αργότερα ως ΣΥΡΙΖΑ, να έχουμε και συνεργάτες στην τοπική αυτοδιοίκηση που να ασπάζονται κάποιες από τις θέσεις μας για να μπορούμε να προχωρήσουμε και το πρόγραμμά μας. Διότι διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε την εντύπωση ότι μόνο εμείς έχουμε αξιόλογους ανθρώπους. Και ότι εμείς θέλουμε ανθρώπους ενεργούς από οποιονδήποτε χώρο. Απλώς θεωρούμε ότι μέσα από τις διαδικασίες τις δικές μας, που είναι περισσότερα μεσοδημοκρατικές, σε διαμόρφωση του προγράμματος και ανιδιοτελής δουλειά για λογαριασμό της κοινωνίας, θα μπορούμε με τη βοήθεια και του κόσμου αργότερα να αναδείξουμε τα σημαντικά ζητήματα και όχι τα επουσιώδη που συνήθως αναδεικνύονται. Ναι. Εσείς είστε από το Ξυλόκαστρο, δικηγόρος από το Ξυλόκαστρο, Φάνης ο Κουρεμπές, γνωστός Κορίνθιος υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, στον επικεφαλής τώρα του συνδυασμού, στον Οδυσσέα Βουδούρη. Αυτό που επιμένει να χρεώνει η πλευρά Τατούλη είναι ότι πρόκειται για έναν αλεξιπτωτιστή. Συνεχίζει ο νυν περιφερειάρχης να χαρακτηρίζει έτσι τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τον Οδυσσέα Βουδούρη. Ναι. Εντάξει, ο κύριος Τατούλης έχει πει πολλά. Έχει πει και άλλα. Έχει πει και Μπελίσκος, έχει πει και πολλά. Εγώ δεν θα υπερασπιστώ τόσο τον Οδυσσέα Βουδούρη σαν πρόσωπο, όσο μέσα από τις θέσεις ή τις προτάσεις που έχουμε κάνει, το πρόγραμμά μας,
Και βέβαια να πω ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος αναδεικνύεται ως αξιόλογος σε γενικές γραμμές, με ευαισθησίες. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι το ζήτημα ο κύριος Βουδούρης ή οποιοδήποτε κύριος Βουδούρης, ή αν ήταν ο Νίκος ο Χουντής ή κάποιος άλλος υποψήφιος. Mm-hmm. Απλώς η δουλειά που έχουμε κάνει εδώ, το πρόγραμμά μας και η όρεξη που έχουμε για δουλειά και βέβαια το ψηφοδέλτιό μας, το οποίο για μένα αποτελεί μια εγγύηση και για τις θέσεις που έχουμε στο πρόγραμμα, αλλά και για, για την βοήθεια, ας πούμε, στον Οδυσσέα Βουδούρη ως μελλοντικού περιφερειάρχη. Mm-hmm. Από τις περιοδίες, τις επαφές που έχετε με τον κόσμο, μετράνε και παίζουν ρόλο τα προγράμματα ή τα πρόσωπα περισσότερο? Θα σας πω αυτό που έχω αποκομίσει μέχρι τώρα. Τα πρόσωπα σίγουρα παίζουν ένα ρόλο, γιατί μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση. Επομένως, δεν μπορεί η διαδρομή που έχει κάποιος να είναι ίδια με έναν άλλον ο οποίος λειτουργούσε ως παράγοντας ή ο οποίος εξαφανιζόταν επί μια τετραετία. Παίζει ρόλο το πρόσωπο. Ναι. Απλώς τους ενδιαφέρει πολύ και οι προτάσεις. Δηλαδή, βλέπω, χτες το βράδυ ήμασταν στα Ροζενά και οι άνθρωποι είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νερά. Δηλαδή, για τις λιμνοδεξαμενές. Εμείς έχουμε πρόταση γι' αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν 18 λιμνοδεξαμενές που υπάρχουν ως πρόγραμμα μέσα στην περιφερειακή ενότητα, οι οποίες όμως δεν έχουν προχωρήσει, διότι άλλα είναι τα έργα υποδομής τα οποία έχουν προτεραιότητα για τον κύριο Τατούλη. Επομένως, θεωρώ ότι ακούνε πάρα πολύ και τις προτάσεις. Ο κόσμος είναι πιο συνειδητοποιημένος και θα επιλέξει εκείνον ο οποίος έχει συγκεκριμένα πράγματα να του πει πλέον. Διότι μέχρι τώρα μπορούσε να περάσει και κάποιος ο οποίος να ήταν απλά ωραίος ή να ήταν γνωστός ή να ήταν συγγενής. Τώρα είναι πολύ πιο αυστηρά τα κριτήρια. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ πιο διαβασμένοι και πολύ πιο έτοιμοι. Ναι. Για να δούμε λοιπόν αν είστε πολύ πιο διαβασμένοι και πολύ πιο έτοιμοι, μένοντας στις προτάσεις και στα θέματα της Κορινθίας. Ναι, ναι. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τη δική μας την περιοχή, οι προτεραιότητες του συνδυασμού σας? Οι προτεραιότητες του συνδυασμού, επειδή πρόκειται και για μια αγροτική ως επιτοπλίστων περιοχή, έχουν να κάνουν με την ενίσχυση κυρίως της αγροτικής παραγωγής. Εμείς στο Ξυλόκαστρο, για παράδειγμα, έχουμε το Πεγιάλ Ξυλόκαστρου, όπως και στο Βέλιο υπάρχει, όπως και το Κονιάριο Ινστιτούτο, τα οποία έχουν υποβαθμιστεί και τα οποία ούτε την έρευνα που πρέπει μπορούν να κάνουν και ούτε βέβαια να βοηθήσουν και τους αγρότες στις επιλογές τους. Εμείς θέλουμε να τα ενισχύσουμε αυτά και να τους δώσουμε το ρόλο που τους αναλογεί. Επίσης, σε σχέση με τα νερά και τις λιμνοδεξαμενές, σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε έναν ενιαίο φορέα στην περιφέρεια που να διαχειρίζεται τα νερά αυτά, να είναι σε δημόσιο έλεγχο και χρήση για καλύτερες τιμές. Και να κάνουμε και ένα δίκτυο λιμνοδεξαμενών και ίδρευσης, άρδευσης υποδομών, οι οποίες να μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα, κυρίως στα χωριά τα δικά μας, που έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έργα και να μπορούν να καλλιεργήσουν και να μείνουν τα παιδιά και οι συνομιλικοί μου, αλλά και οι μεγαλύτεροι στον τόπο τους. Αλλά και να υπάρχει μια ανάπτυξη η οποία θα έχει να κάνει και με το παραγωγικό μοντέλο. Αυτά σχετίζονται με το παραγωγικό μοντέλο. Αυτό για το θέμα των λιμνοδεξαμενών και των νερών. Επίσης, έργα υποδομής όσον αφορά τις υπαρχιακές οδούς. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο δρόμος από το Ξυλόκαστρο προς τα Τρίκαλα, που είναι και τουριστική περιοχή, και ο οποίος επί 1,5 χρόνο υπήρχε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που δυσκόλευε την άνοδο των επισκεπτών και το οποίο δεν είχε προχωρήσει από την περιφέρεια, διότι είχε ανατεθεί το έργο, αλλά δεν είχε καταβληθεί το τίμημα στον εργολάβο. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι εργασίες 10 μέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή πριν από περίπου 15 μέρες από τώρα. Ναι. Άρα λοιπόν, έργα υποδομής είναι η βασική μας προτεραιότητα όσον αφορά και τις επαρχιακές οδούς και το οδικό δίκτυο που να συνδέει. Όποιο σιδηρόδρομο έχει μείνει, δηλαδή το προαστιακό των δικό μας με κεντρικές αρτηρίες, οι λιμνοδεξαμενές και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδρευση και άρδευση, έχουμε και τη λίμνη Δόξα εμείς, να μην ξεχάσω. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Πολύ κομμάτι. Σημαντικό αυτό, το οποίο έχει γίνει ως έργο υποδομής για να αρδεύσει και να ιδρεύσει. Και έχει απομείνει μόνο ως όμορφο, βέβαια. Έχει αναπτυχθεί και οικοσύστημα, ενώ το πρόγραμμα ήταν να γίνουν οι αγωγοί και να αρδευτεί όλη η περιοχή και να ιδρευτεί. Επομένως, και αυτό το έχουμε στο πρόγραμμά μας για τη λίμνη Δόξα. Και λέμε ότι αυτά, αν μπουν προτεραιότητα, και τα κονδύλια μπορούμε να εξασφαλίσουμε, αλλά δώσουμε και μια προτεραιότητα προς τα εκεί, ή μέσω ΕΣΠΑ ή μέσα από άλλους τρόπους προϋπολογισμών συμμετοχικών κλπ. Ένα άλλο πράγμα που λέμε έχει να κάνει με τα προϊόντα τα αγροτικά, τα οποία έχουμε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα σε όλη την Πελοπόννησο. Πρέπει να γίνει ιδιωτικοποίηση στον τόπο μας. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε να κάνουμε και τις ανάλογες εξαγωγές ή να κάνουμε και εσωτερική εμπορία με άλλες περιοχές, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή από διάφορους συνεταιρισμούς σε άλλες περιοχές.
Έχουμε επίσης και μια πρόταση για τη λειτουργία της περιφερειακής αγοράς του Λεχαίου για τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων με την παράκαμψη των μεσαζόντων. Πράγματα τα οποία προκύπτουν από τη ζήμωσή μας στα κινήματα και τα αποτελέσματα που έχουμε δει από εκεί. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, η πλευρά της περιφερειακής αρχής της περιφέρειας Πελοποννήσου τώρα, του κ. Τατούλη, υποστηρίζει και καυχιέται μάλιστα γι' αυτό ότι έχει επιδείξει ένα πλούσιο έργο για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για την Κορινθία ειδικότερα. Δεν έχει γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Θα σας πω και συγκεκριμένα μάλιστα. Ένα θέμα είναι το θέμα της διάβρωσης. Ναι. Άλλο βασικό ζήτημα για τη διάβρωση. Το έχετε εκεί στα δυτικά πάρα πολύ. Πάρα πολύ στα δυτικά, ναι. Και στο Δερβαίνι, είναι και στη Λυκοποριά στο χωριό μου, mm-hmm. και στο Μελίσι και στο Ξυλόκαστρο. Ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους, θυμάμαι. Είχε βγει στους δρόμους. Φορές, είχαμε επισκεφθεί και με τον Φάνη τον Κουρεμπέ ως μέλος του γεωτεχνικού επιμελητηρίου. Νομίζω έχει και κάποια θέση εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι. Η γραμματέας έχει κάποια θέση ως προς την Κορινθία. Ναι. Και είχαμε δει ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί κεντρικά με βάση μία μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία αγνοήθηκε πλήρως από τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή και αντιμετωπίστηκε με κάποια πρόσκαιρα μπαλώματα, τα οποία κόστησαν και πάρα πολύ, τουλάχιστον στο Δερβαίνι. Αντιμετωπίστηκε πρόσκαιρα το πρόβλημα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν δόθηκε η λύση που πρέπει. Εντάξει, εκεί όμως απαιτούνται μεγάλα κονδύλια, έτσι. Προφανώς, ναι. Νομίζω γύρω στα. Υπολογίζεται ότι αυτή η μελέτη για όλη την Κορινθία είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολλά. Όλο το παραλιακό μέτωπο. Για όλο το παραλιακό μέτωπο που προϋποθέτει και η συνεργασία με τους υπόλοιπους δήμους και βέβαια ένα συνολικό σχεδιασμό. Αυτό είναι το ένα θέμα, επομένως αυτό δεν αντιμετωπίστηκε. Ένα άλλο ζήτημα είναι το φράγμα του Ασοπού, το οποίο δεν είναι μόνο βέβαια ευθύνη της σημερινής διοίκησης, για να τα λέμε πώς έχει. Απλώς και εκεί, ενώ υπάρχουν καφιούνται ότι έχει προχωρήσει, στην ουσία δεν έχει προχωρήσει, παρότι εμείς ήμασταν αρχικά αντίθετοι σε αυτό. Εν τέλει είπαμε ότι αφού είναι να αντιμετωπιστεί κάτι να γίνει, απλώς ούτε αυτό έχει προχωρήσει όσο πρέπει. Τι άλλο να πούμε. Έδωσε κάποιες δεσμεύσεις ο κύριος Τατούλης τώρα τελευταία. Τις είδαμε αυτές, ναι, και γενικώς γίνανε πολλά πράγματα τώρα τελευταία. Τι άλλο κομμάτι τώρα που μπορούμε να πούμε. Το θέμα των υποδομών ως προς τις μεταφορές είναι απαράδεκτο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η Πελοπόννησος δεν έχει τρένο. Βέβαια αυτό είναι και θέμα κεντρικής κυβέρνησης, αλλά θα μπορούσε και η περιφέρεια να κάνει κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Γενικώς νομίζω ότι στην Κορινθία έχει κάνει ελάχιστα πράγματα, ίσως περισσότερο στη Μεσσηνία. Σας έδωσα και το παράδειγμα με τις επαρχιακές οδούς στην περιοχή μου, τα Τρίκαλα, ναι. Το οποίο είναι απαράδεκτο το οδικό δίκτυο. Βέβαια με τον τουρισμό δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα στην Κορινθία. Δηλαδή με θεματικές που έχουμε απίστευτα ιστορικά και βυζαντινά μνημεία, έχουμε πολύ καλά προϊόντα που μπορούμε να αναδείξουμε. Δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα σε αυτό το τομέα στην Κορινθία. Και επίσης αυτά τα ζητήματα που είπαμε με την αγροτική παραγωγή, στα οποία επαναλαμβάνω ότι είναι συνδυασμός περιφέρειας και κεντρικής κυβέρνησης, αλλά στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας που έχει κυβέρνηση με τον κύριο Τατούλη, που είναι ο πλέον μνημονιακός περιφερειάρχης, δεν έχει γίνει τίποτα για αυτά τα βασικά ζητήματα της κοινωνίας και της παραγωγής. Πάντως, πέρα από τα προγράμματα, τα έργα, τις προτεραιότητες, κύριε Ψυχογέ, βλέπουμε ότι ο συνδυασμός σας και ο Οδυσσέας Βουδούρης ως επικεφαλής και ο Φάνης ο Κουρεμπές εδώ ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης αλλά και άλλα στελέχη, έχετε επικεντρώσει περισσότερο την κριτική σας. Κάνοντας λόγο, μιλάτε για σύστημα Τατούλη, το κλειστό κύκλωμα Τατούλη. Εκεί έχετε επικεντρώσει την κριτική σας. Ξέρετε, αυτό να το λέμε ακούγεται πολύ ευχάριστα και εύκολα στα αυτιά, εντάξει. Λοιπόν, και έχει να κάνει με το λέμε, ρίχνουμε λάσπη και κάτι θα μείνει. Ναι. Αυτό, ναι, είναι μια άποψη, όμως αυτό προκύπτει από ορισμένα δεδομένα. Καταρχήν, είπα και πριν έκανα μια εισαγωγή ότι είναι ο πλέον μνημονιακός περιφερειάρχης, αλλά το μνημονιακός δεν αρκεί, διότι το χρησιμοποιούν πολύ και διάφοροι. Είναι εύκολο πλέον, βέβαια είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως έχει έρθει σε επαφές με τον κύριο Φούχτελ με προοπτική να κάνουν μια ειδική οικονομική ζώνη στην Πελοπόννησο, που ξέρουμε τι σημαίνει. Ανασφάλιστη, χωρίς ωράρια εργασίας, όπου μπορεί να γίνονται πειρατικές επενδύσεις από οποιονδήποτε. Και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχει απαξιώσει πλήρως το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί με έναν τρόπο φαραωνικό από την πλευρά του. Μάλιστα, σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις είχαμε και την παρουσία ΜΑΤ στα ζητήματα για τα απορρίμματα, στη συζήτηση αυτή. Υπάρχουν επίσης άλλες διεργασίες που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ένας υποψήφιος του κυρίου Τατούλη του έχουν ανατεθεί μέσα στο 2014 δύο έργα αξίας πάνω από 230.000 ευρώ, ενώ ο νόμος απαγορεύει
να είναι κάποιος υποψήφιος ή εν δυνάμει περιφερειακός σύμβουλος, περιφερειάρχης για την περιφέρεια, όταν του έχουν ανατεθεί πάνω από 5.000 ευρώ έργα υποδομής. Ναι. Επομένως, για αυτούς τους λόγους αναφερόμαστε. Βέβαια, και το ζήτημα με την Τέρνα, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Ο φάκελος, βέβαια, για όλα αυτά τα ζητήματα βρίσκεται και στον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και από την πλευρά μας και από, από άλλους που έχουν πάρει αυτή την πρωτοβουλία και στο Υπουργείο. Και περιμένουμε τις ανάλογες απαντήσεις. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό αναφερόμαστε σε σύστημα Τατούλη, το οποίο δεν, κατά τη γνώμη μου έρχεται από το παρελθόν. Είναι μια νοοτροπία και μια λογική που εν μέρει μας οδήγησε και εδώ. Πάντως, καταλήγουμε πάλι την κουβέντα μας από εκεί που ξεκινήσαμε, περί πολιτικής και έτσι, κομμάτων. Γιατί είπατε προηγουμένως ότι ο κύριος Τατούλης είναι ο πλέον μνημονιακός περιφερειάρχης. Άρα, δηλαδή, το διακύβευμα των περιφερειακών εκλογών ή μάλλον ψηφίζω με κριτήριο μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Γι' αυτό είπα, πήγα να το διαχωρίσω, διότι είναι διάφοροι οι οποίοι προσδιορίζονται πλέον ως μνημονιακοί ή αντιμνημονιακοί. Επομένως, εμείς όταν λέμε μνημόνιο εννοούμε την κωδικοποίηση κάποιων νόμων και κάποιων πολιτικών νεοφιλελεύθερων ως επιτοπλίστων που εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος κοινωνίας. Αυτό εννοούμε λέγοντας μνημονιακός. Δηλαδή ότι έχει εξυπηρετήσει τις μεγάλες εταιρείες και τους μεγάλους επιχειρηματίες σε αντίθεση με τα συμφέροντα της πλειοψηφίας της κοινωνίας, δηλαδή των μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, των εργατών κλπ. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια δηλαδή να δώσουμε ένα μήνυμα, όχι απλά λέμε μνημόνιο και αρκεί. Αυτό συμπυκνώνει το μνημόνιο όταν λέμε. Και βέβαια προφανώς υπάρχει σύνδεση μεταξύ της κεντρικής πολιτικής κοινής και των περιφερειών, που είναι ένα μικρό κράτος, περιφέρεια πλέον, διότι η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί σε αρκετά πράγματα από αυτά που αποφασίζει η κεντρική διοίκηση και να πάρει πρωτοβουλίες σε πολλούς τομείς. Δηλαδή στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης που να πάρει πρωτοβουλίες, ακόμα και στα ζητήματα της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, όπου εκεί συναντήθηκε ο κ. Βουδούρης με το Φάνη τον Κρεμπέ με τους εργαζόμενους και είναι υπό εκποίηση. Δηλαδή όλες αυτές οι πολιτικές έρχονται και στην αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια. Με αποτέλεσμα να δεσμεύεται και το μέλλον. Δεν είναι μόνο το παρόν, είναι και το τι θα προλάβει να κάνει ο κ. Στατούλης για να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο το έργο το δικό μας. Mm-hmm. Στο θέμα των αρμοδιοτήτων έχει ξεκαθαριστεί αυτό το κεφάλαιο, γιατί μέχρι τώρα είχαμε αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι δεν είχαν αρμοδιότητες. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ναι. Και βέβαια περισσότερα γι' αυτά μπορεί να πει ο Φάνης ο Κουρεμπές. Προσωπικά δεν γνωρίζω ακριβώς ποιες είναι οι αρμοδιότητες αυτή τη στιγμή των αντιπεριφερειαρχών. Θεωρώ όμως ότι ακόμα και μέσα στον Καλλικράτη υπάρχουν προβλέψεις οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για το συμφέρον του κόσμου και για το συμφέρον των περιφερειακών ενωτήτων. Σίγουρα ο αντιπεριφερειάρχης πρέπει να έχει ένα ρόλο συντονιστικό, καθοδηγητικό για την περιφερειακή ενότητά του και μαζί με εμάς, τους περιφερειακούς συμβούλους, να αναδεικνύουν τα ζητήματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν γνωρίζω ακριβώς, για να μην λέω πράγματα που δεν ισχύουν, ποιες είναι και ποια είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων που έχουν. Σίγουρα όμως, ακόμα και μέσα από τον Καλλικράτη με τον οποίο εμείς διαφωνούμε και έχουμε και στο πρόγραμμα μας να το καταργήσουμε. Υπάρχουν όμως ορισμένες διατάξεις που δίνουν ακόμα και στις τοπικές κοινότητες και στους δήμους με τοπικά δημοψηφίσματα και με άλλους τέτοιους τρόπους το δικαίωμα να συμμετέχουν. Πολύ περισσότερο στον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος σίγουρα θα έχει τις αρμοδιότητες του νομάρχη που όλοι τουλάχιστον ξέραμε, γιατί τώρα έχει απομακρυνθεί κι άλλο. Ξέραμε τον δήμαρχο, τον νομάρχη, τώρα έχει εξαφανιστεί και αυτό. Ενδεχομένως τεχνιέντος. Γιατί οι αντιπεριφερειάρχες του κυρίου Τατούλη ως τώρα δεν είχαν καμία αρμοδιότητα, δεν είχαν, ούτε δικαίωμα υπογραφής. Προφανώς όμως κάποια πράγματα θα προβλέπονται, τα οποία όμως δεν αξιοποίησαν, όπως δεν αξιοποίησαν και κάποια άλλα του Καλλικράτη. Mm-hmm. Λοιπόν, τελειώνοντας, κύριε Ψυχογέ, απευθυνόμενος στους Κορίνθιους, αυτό που προτάσετε ποιο είναι, με ποιο κριτήριο να οδηγηθούν στην κάλπη? Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι αυτή τη φορά θέλουμε τρεις κάλπες, στις τρεις κάλπες μία ψήφο. Και η μία ψήφος αυτή θα είναι ότι μέχρι εδώ να κοιτάξουμε όλοι ποια είναι τα πραγματικά μας συμφέροντα, η καθημερινότητά μας και η προσβολή της αξιοπρέπειας μας που υφιστάμεθα, και μέσα από αυτές τις εκλογές να επιβραβεύσουμε ανθρώπους, να αποδεσμευτούμε, και το πιστεύω, από εξαρτήσεις και νοοτροπίες του παρελθόντος, και να δώσουμε το δικαίωμα σε ανθρώπους και αξιόλογους αλλά και με προτάσεις και επιμονή να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο που έχουν αναλάβει. Και βέβαια εμείς λέμε ότι και μαζί με τον κόσμο στην πορεία θα μπορέσουμε
να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο. Διότι από μόνοι μας προφανώς και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου. Θα είμαστε παρόντες, θα συνδιαμορφώνουμε τα προγράμματά μας και θα φέρνουμε τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντα με γνώμονα τα συμφέροντα της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, των εργαζόμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των νέων και όλων των άλλων κατηγοριών που πλήττονται. Επομένως, θέλω να πω ότι είναι μία μάχη πάρα πολύ σημαντική, πρέπει να τη δώσουμε μαζί. Και υπάρχει το όραμα από εμάς, υπάρχει επιμονή, ήμασταν ιδιωτελείς και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε τελικά. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός από το Ξυλόκαστρο, δικηγόρος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στο συνδυασμό Πελοπόννησος Πρώτα του Οδυσσέα Βουδούρη, υποψήφιος περιφερειάρχης, με υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη του Φάνη Κουρεμπέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά και καλή συνέχεια.